Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να κάνουμε κάτι που έχουμε προαναγγείλει, να μιλήσουμε με τον Γιώργο Αμυρά, τον υποψήφιο βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, το δεύτερο ουσιαστικά σίγουρο υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μετά τον ενεργεία βουλευτή Κώστα Τασούλα. Είναι η ανακοίνωση που έγινε χθες. Καλησπέρα κύριε Αμυρά από τα Γιάννα. Καλησπέρα κύριε Μπουρχά, τι κάνετε? Μια χαρούλα. Εσείς θα έλεγα ότι από την στιγμή της ανακοίνωσης και νωρίτερα μάλλον από την περασμένη Παρασκευή είχε μαθευτεί η είδηση σε ένα βαθμό. Δεν χρειάζεται να κάνετε άλλη προβολή, να επιδιώξετε άλλη προβολή, γιατί με καλά και κακά είναι η λογική του management αυτή, η λογική των πωλήσεων μάλλον. Ότι, ναι, τι εννοείτε δηλαδή? Ότι και η κακή κουβέντα είναι κουβέντα και ο κακός λόγος είναι λόγος. Γιατί αναφέρεστε σε μια, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών ένσταση, το γιατί ήρθε στα Γιάννενα ο ξένος, γιατί ήρθε ο Αμυρά, γιατί, τι θέλει στα Γιάννενα ο Αμυράς, στην ανακοίνωση την οποία αναρτήσατε στο Facebook σήμερα. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν είμαι ξένος, έτσι, δηλαδή, ναι, είμαι Ηπειρώτης, είναι η καταγωγή μου και όπως και να το κάνουμε, κανείς δεν μπορεί να πάρει την Ήπειρο από την καρδιά μου. Λοιπόν, από το εκκλησοχώριο Ιωαννίνων κατάγεται η οικογένειά μου από την πλευρά της μητέρας μου. Εκεί έχουμε σπίτι στο χωριό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι αντιλαμβάνομαι και πραγματικά κατανοώ και το πιστεύω ότι είναι ανθρώπινο κάποιοι άνθρωποι να έχουν κάποιες ενστάσεις. Πρώτα απ' όλα εγώ θα τους πω ότι όταν με γνωρίσουν και αφού με γνωρίσουν, πιστεύω θα αλλάξουν αυτή την προσέγγιση. Και κατά δεύτερον θα σας πω και κάτι ακόμα. Όταν ο πρόεδρος του κόμματος, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατά πάσα βεβαιότητα και αυριανός πρωθυπουργός, όταν σε επιλέγει, πρώτα με επέλεξε για το Ευρωψηφοδέλτιο, να δώσω τον αγώνα μου σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και αμέσως μετά για την περιφέρεια των Ιωαννίνων, διότι αυτή είναι η καταγωγή μου και γιατί έχω ένα δέσιμο με την περιοχή, δεν λες και όχι. Δηλαδή, πολύ δύσκολο να πεις όχι. Αλλά το κάνω με χαρά, διότι επιστρέφω στην πατρίδα. Εγώ αυτό λέω. Και νομίζω, κύριε Μπούρχα, και εσείς το έχετε προβάλει και από το δελτίο σας, όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν βουλευτής, συνεχώς ασχολούμαι με θέματα των Ιωαννίνων και όχι μόνο. Λοιπόν, κύριε Αμυρά, επιλέξατε να επιλέξετε τα Γιάννενα, σας προτάθηκε η Αθήνα ή σας είπε ο Μητσοτάκης θα πας υποψήφιος στα Γιάννενα? Ακούστε, όταν σου προτείνει ο πρόεδρος κάτι, δεν επιλέγεις. Αυτό που σου λέει ο πρόεδρος, αυτό θα κάνεις. Και εγώ αυτό έκανα. Λοιπόν, άρα σας είπε Γιάννενα, δηλαδή, έτσι. Σας είπε Γιάννενα. Βεβαίως, την Τρίτη θα είμαι εκεί πλέον για εγκατάσταση. Ναι, ενώ δεν επιλέξατε εσείς ανάμεσα σε Αθήνα και Γιάννενα. Αυτό ρωτάω γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις σήμερα ο πρόεδρος της Νόδου Ιωαννίνων και είπε ότι επέλεξε επειδή είναι από εδώ άνθρωπος και επέλεξε. Άρα δηλαδή λέω ότι σας έδωσε το δικαίωμα της επιλογής σύμφωνα με αυτό που εμφανίζεται. Μπορείτε να απαντήσετε αν σας έδωσε το δικαίωμα της επιλογής ή σας είπε ο Μητσοτάκης πας υποψήφιο στα Γιάννενα. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν είναι και σωστό από την πλευρά μου να παραβιάζω την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα των κάποιων συζητήσεων. Αλλά σας ξαναλέω, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν για Γιάννενα, την οποία με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα. Διότι τα Γιάννενα τα ξέρω, την περιοχή μου την ξέρω, την Ήπειρο την έχω κάνει, ψιλοβελονιά. Όχι μόνο από τα χρόνια του Μένουμε Ελλάδα, που έκανα τα γυρίσματα στα χωριά για να δείξω τις δυνατότητες του τόπου μας, αλλά και αργότερα ως βουλευτής σας λέω, και έχω κάνει αυτά που θεωρούσα χρέος μου. Ναι. Πρέπει να τα ανταποδώσω εγώ. Είναι η πατρίδα μου η Ήπειρος. Όλα μου τα καλοκαίρια στο Κλωσχώρι τα έχουμε περάσει. Είναι συνδεδεμένη η Ήπειρος με την οικογένειά μου. Τι να το κάνουμε, δηλαδή. Πήγανε ο παππούς και η γιαγιά από το Κλωσχώρι, γίνανε φουρναρές στην Αθήνα. Μετά τα βρήκανε δύσκολα εκεί, στα δύσκολα χρόνια, με κατοχές, εμφυλίους κτλ. Φύγανε, φτάσανε μέχρι την Βραζιλία, να καταλάβετε. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή επέστρεψαν στο χωριό. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία της οικογένειάς μου όσον αφορά την καταγωγή. Αλλά και πάλι σας ξαναλέω, εγώ έρχομαι να προσθέσω, δεν έρχομαι στα Γιάννενα και επιστρέφω στα Γιάννενα, είναι το σωστό ρήμα, για να διχάσω ή να αφαιρέσω. Έρχομαι να προσθέσω. Εάν με επιλέξουν οι Γιαννιώτες και οι Γιαννιώτισσες να τους εκπροσωπώ στο Κοινοβούλιο, θα τα δώσω όλα όπως κάνω πάντοτε, γιατί το θεωρώ ευθύνη μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω όλα θα έρθουν σε μια ισορροπία. Λέτε κάτι άλλο στην ανακοίνωση και το είπατε και πριν και έχει ενδιαφέρον, επειδή εδώ και 2-3 χρόνια, όσο θυμάμαι, μπορεί να είναι και παραπάνω, να κάνω λάθος, παρακολουθώντας την κοινοβουλευτική σας δραστηριότητα, συχνά πυκνά, όταν βλέπαμε μια παρέμβαση του Αμυρά, λέγαμε ότι ο Αμυράς πάντα έχει στο μυαλό του τα Γιάννενα, γιατί μπορεί μελλοντικά να είναι και υποψήφιος εδώ. Το λέγαμε πάντα. Λέτε εδώ όμως ότι δεν το έκανα για αυτό το σκοπό, δεν είχα βλέψεις να είμαι υποψήφιος, αλλά το έκανα γιατί το θεωρούσα χρέος μου.
Βέβαια, ήταν χρέος μου και χαρά μου και τιμή μου και υποχρέωσή μου. Να σας πω κάτι, εγώ βλέπω το ρόλο του πολιτικού, το έχω πει και εντός του κοινοβουλίου, από την Ολομέλεια της Βουλής, ότι ο πολιτικός είναι ο υπάλληλος του πολίτη. Έτσι το βλέπω εγώ το ρόλο του πολιτικού. Λοιπόν, και ειδικά εάν εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει τον τόπο του, έχει διπλάσια ευθύνη. Και έτσι εγώ αντιλαμβάνομαι τη δική μου επιστροφή στα Γιάννενα. Πώς αντιλαμβάνεστε την πρόταση του Μητσοτάκη, κύριε Αμυρά, προς το πρόσωπό σας? Είναι μια διεύρυνση προς το κέντρο, είναι μια διεύρυνση σε δυνάμεις οποίες δεν μπορεί να προσεγγίσει πολιτικά η Νέα Δημοκρατία? Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσεγγίσει πάρα πολλές δυνάμεις και πάρα πολλά διαφορετικά στρώματα πληθυσμού. Και το απέδειξε αυτό η σαρωτική νίκη στις ευρωεκλογές, έτσι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία την επέλεξαν σε κάθε κατηγορία. Οι νέοι, οι πιτσιρικάδες, οι μεγαλύτερες σε ηλικία, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Άρα η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε όλους, διότι θέλει να τους ενώσει όλους και να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό πάμε να κάνουμε λοιπόν. Και το ίδιο πάμε να κάνουμε φυσικά και με την υποψηφιότητά μου στα Ιωάννινα. Λοιπόν, εγώ έρχομαι να προσθέσω και έρχομαι επίσης να απευθυνθώ σε ανθρώπους και εκείνους που δεν έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και απευθύνομαι και σε εκείνους ότι τώρα είναι η δυνατότητα, έχουν την δυνατότητα να είναι και αυτοί συμμέτοχοι σε αυτή την θρυλούμενη που λέμε επανάσταση της λογικής. Mm-hmm. Αυτά πρεσβεύω κι εγώ. 4.500 περίπου σταυροί στα Γιάννενα. Είναι μια σημαντική συγκομιδή ψήφων σταυρών. Πού την αποδίδεται, κυρία Μοιρά? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα με τιμούν πάρα πολλοί οι άνθρωποι που με ψήφισαν, αλλά και εκείνοι που δεν με ψήφισαν φυσικά τους τιμώ εγώ, δεν υπάρχει θέμα. Υποθέτω ότι οι άνθρωποι θα παρακολούθησαν και θα εκτίμησαν ενδεχομένως την πολιτική μου παρουσία και διαδρομή. Mm-hmm. Εμένα με ενδιαφέρει να τους βγάλω όλους τους προπρόσωπους, όχι μόνο εκείνους που με ψήφισαν. Κυρίως εκείνους που δεν με ψήφισαν ή δεν θα με ψηφίσουν, εκεί είναι για μένα το στοίχημα, να τους βγάλω ως προπρόσωπους. Η λειτουργία, ο νομός Ιωαννίνων, για έναν άνθρωπο που παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα ζητήματα, τι ειδικά προβλήματα έχει και πού θα έπρεπε να εντοπίσει κάποιος ως επόμενος βουλευτής για τον νομό Ιωαννίνων? Κύριε Μπούρχα, τα Γιάννενα έχουν πολλές δυνατότητες, αλλά έχουν και πολλά εμπόδια. Αυτά που ιδιαίτερως με προβληματίζουν και θέλω να τα δώσω όλα για αυτά είναι, πρώτα απ' όλα, το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Πρέπει να αναβαθμιστεί. Ένα το κρατούμενο. Έτσι ώστε να ανοίξει η κάλυπα των τουριστών που αεροπορικώς μπορούν να έρχονται και από μακρινές χώρες στα Γιάννενα για να κάνουν τις διακοπές τους, να γνωρίσουν τον τόπο. Δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό για μένα θέμα είναι οι υποδομές του νομού. Και σε οδικό δίκτυο και σε βαριές υποδομές, προκειμένου να αρχίσουν να αποκτούν και ένα άλλο διαφορετικό προφίλ, να το πω έτσι. Χρειάζεται δηλαδή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να στραφούν αρκετά κονδύλια προς την Ήπειρο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που με έχουν απασχολήσει επίσης, όπως για παράδειγμα η λαθροελοτόμηση των βουνών μας, η αποψήλωση των βουνών μας από οργανωμένες ομάδες Αλβανών κυρίως, που περνάνε τα σύνορα ανεξελέγκτη και κάνουν μεγάλη ζημιά, γιατί όχι απλώς κόβουν, αλλά ξεριζώνουν τα αρωματικά φυτά. Επίσης, εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει ένα έμψυχο δυναμικό ο νομός, σημαντικό και θα έλεγα πολύ ανήσυχο, είτε είναι στον επιχειρηματικό τομέα και ειδικά στην αγροτοκτηνοτροφία, είτε είναι στον τομέα των υπηρεσιών. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται ένα καθαρό πεδίο μπροστά τους. Να βγάλουμε τα εμπόδια από μπροστά τους. Είτε είναι αγρότες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι έμποροι, είτε είναι καταστηματάρχες, είτε είναι ξενοδόχοι. Χρειάζεται δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα και ο χώρος σε όποιον έχει το μεράκι και τη δύναμη να δραστηριοποιηθεί. Μάλιστα. Πώς θα κινηθείτε, για να κλείσουμε αυτό, κύριε Αμυρά, πώς θα κινηθείτε το επόμενο διάστημα? Είπατε, έρχεστε στα Γιάννενα την Τρίτη. Πώς έχετε σχεδιάσει τον προεκλογικό σας αγώνα εδώ? Θα σας πω, έρχομαι όπως είπατε και στην Τρίτη. Μία-δύο μέρες θα κάνω κάποια ραντεβού λίγο να. Γιατί έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα και στο Facebook και στο κινητό μου. Γιατί ξέρετε, το κινητό μου το έχει όλη η Ελλάδα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Όλοι επικοινωνούν μαζί μου. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ καλή, έτσι θα έλεγα, ζεστή και ανθρώπινη υποδοχή από πάρα πολύ κόσμο. Και η δική μου η προεκλογική εκστρατεία θα είναι το εξής. Όπως έκανα και στις ευρωεκλογές, δηλαδή θα πάω σε όσο το δυνατόν περισσότερα χωριά και τόπους της περιφέρειάς μας. Θα επισκεφτώ και θα γνωρίσω κόσμο. Τόσο απλά. Αυτό θέλω να κάνω. Κρατάω πάντα ένα μπλοκάκι και ένα στυλό στο χέρι και σημειώνω αυτά που πρέπει να ξέρω, αυτά που πρέπει να αλλάξουν, αυτά που πρέπει να γίνουν. Έτσι θα κινηθώ. Μάλιστα. Χωρίς συγκεντρώσεις δηλαδή. Φαντάζομαι είναι και το νέο στυλ περιοδιών και προεκλογικού αγώνα που λανσάρει ο Μητσοτάκης σε αυτό το διάστημα, για αυτή την προεκλογική περίοδο. Έτσι. Ο Μητσοτάκης και πολύ καλά κάνει και εγώ ακολουθώ βεβαίως το πρόσταγμα του Μητσοτάκη, είναι επαφή με τον κόσμο.
όχι επιφανειακή, όχι ευκαιριακή, αλλά ουσιαστική και σε βάθος. Λοιπόν, και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο μετά τις εκλογές, έχετε δίκιο. Νομίζω, άκουσα, διάβασα ότι επίκειται και επίσκεψη Μητσοτάκη το άλλο Σαββατοκύριακο, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν το γνωρίζω, και εγώ ότι διάβασα κι εσείς, ναι. Θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Μάλιστα. Ο πρόεδρος την αγαπάει την Ήπειρο, την ξέρει καλά. Και νομίζω ότι πολλά ωραία πράγματα περιμένουν την περιφέρειά μας, τα Ιωάννινα, τις επόμενες ημέρες και μετά, ειδικά τις εκλογές 7 Ιουλίου. Λοιπόν, να σε ευχηθώ καλή δύναμη, θα τα πούμε και από κοντά την επόμενη φορά. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Ευχαριστώ, κύριε Μπούρτσα, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Προχωράμε.